Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον μεγαλύτερο ήρωα, τον μεγαλύτερο λαϊκό ήρωα των Ελλήνων, τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής έφτασε στο ύψιστο σημείο της ανθρώπινης δυνάμεως, αλλά δια του Θεού. Γι' αυτό πλάστηκε σαν Υιός του Θεού και του ανθρώπου, του Διός και της Αλκμίνης. 44 ήρωες με το όνομα Ηρακλής αναφέρει ο Ουάρων, ενώ για 6 μας μιλάει ο Κικέρονας και για 3 με το όνομα Ηρακλής, μεγάλους ήρωες, αναφέρεται ο Διόδωρος ο Σικελιώτης. Ο Ηρακλής ή Αλκίδας, ο οποίος είναι γιος της Αλκμίνης και του Διός, διακρίνεται για τη δύναμή του και από τον θνητό παππού του, τον Αλκίδα, παίρνει το όνομά του. Αλλά ο χρησμός, το μαντίο των Δελφών, λέει ότι αν ακολουθήσει τον δρόμο της αρετής, της δυνάμεως, των δυσκολιών, των οποίων θα του θέσει μπροστά του η θεά Ήρα, από το κλαίος, την δόξα της θεάς Ήρας, θα πάρει και το όνομά του Ηρακλής. Κλαίος, δόξα της Ήρας. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία, με εικονογραφημένα κλασικά, δηλαδή με βιβλία που είχαν εικόνες και την ιστορία του Ηρακλέους, να δούμε μια στιγμή της ζωής του, στην αρχή των άθλων του, όταν ο ξάδελφός του Ευρυσθέας, ο οποίος γεννήθηκε κατά 2 μήνες νωρίτερα από αυτόν, παίρνει τον θρόνο της Τύρινθας και των Μυκηνών και για να επιστρέψει πίσω ο Ηρακλής στην πατρίδα του, μιας και η μητέρα του αναγκάστηκε να τον γεννήσει στην Θήβα, πρέπει να τελέσει ορισμένες πράξεις οι οποίες είναι πέρα από τα ανθρώπινα, δηλαδή τους άθλους, για να επιστρέψουν πια όχι ο Ηρακλής, ο οποίος έχει πεθάνει, έχει αφηρωιστεί, έχει γίνει ένας από τους Ολύμπιους θεούς και βρίσκεται στις συνεδρίες τους, διαλέγει να μην γίνει ο 13ος Ολύμπιος θεός μετά το θάνατό του, αλλά να γίνει ο αρχηγός των ηρώων. Όμως οι Ηρακλίδες, οι απόγονοί του, επιστρέφουν στο Άργος, επιστρέφουν στην Πελοπόννησο και ιδρύουν στην Ολυμπία τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Ηρακλής επιστρέφει στην Πελοπόννησο δια των απογόνων του, αλλά ο ίδιος ο Ηρακλής στην Μακεδονία μας φέρνει ένα μεγάλο δώρο από 5 μέρες ταξίδι μετά το τέλος της Ευρώπης. Μετά τον ωκεανό, μετά τη Μεγάλη Θάλασσα, έξω από τη δική μας. Τα βόδια του Γυριώνη. Και γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα. Τα βόδια του Γυριώνη στη Μακεδονία με τον Ηρακλή και τα βόδια των Ινδών δια του Αλεξάνδρου πίσω στη Μακεδονία, όπου ο Ηρακλής μιμείται τον μεγάλο πρόγονό του τον Ηρακλή ως Αργιάδας, μιας και κατάγεται από το Άργος, και αυτός ως Τιμενίδας, απόγονος του βασιλιά Τίμενου του Άργους και ως δισεγγονός και τρισεγγονός του μεγάλου λαϊκού ήρωα των Ελλήνων, του Ηρακλή. Με τον Ηρακλή η ποίηση θέλησε να παραστήσει την ιδέα της τελειότητας. Την ιδέα της τελειότητας στην οποία έφτασε ο άνθρωπος κατά την εποχή των ηρώων. Δηλαδή, τον ύψιστο βαθμό της σωματικής δυνάμεως, ενωμένης με όλα τα προτερήματα του πνεύματος και της ψυχής, τα οποία ήταν γνωστά κατά την εποχή εκείνη. Κάποιος τέτοιος ήρωας, όπως ο Ηρακλής,
Είναι μεν άνθρωπος, αλλά ό,τι υπάρχει υψηλό και μεγαλοπρεπές μέσα σε εκείνον, πηγάζει από τον Θεό. Γι' αυτό και ο Ηρακλής πλάθεται Υιός πατρός μεν του Διός, μητρός δε θνητής. Από πατέρα Θεό τον Δία και από μητέρα θνητή την Αλκμίνη. Η φύση του Ηρακλέους πηγάζει από τα θεία, αλλά μόνον κατάνθρωπον. Γι' αυτό και ο βίος του Ηρακλέους ιστορείται συνδεδεμένος να περιέχει σειρά από αγώνες. Η ακούραστη επιμονή του του δίνει τη νίκη. Η νίκη όμως αυτή δείχνει ότι το θεϊκό μέσα στον άνθρωπο Ηρακλή θριαμβεύει κατά των γήινων εχθρών του Ηρακλέους. Και με τον θάνατό του ο Ηρακλής αποκτά την Αθανασία και έτσι ο Ηρακλής βρίσκεται ανάμεσα στις συνεδρίες των θεών, δηλαδή στις αγορές τους, δηλαδή στις συναντήσεις τους από κοινού, όλων δηλαδή μαζί. Κανένας άλλος μύθος για κανέναν άλλον άνθρωπο δεν ήταν τόσο σημαντικός για τους άλλους ανθρώπους παρά ο μύθος του Ηρακλέους, ο οποίος είναι γεμάτος από ηθική και αλληγορία και εικονίζει καθαρότατα τις διάφορες τύχες, τις αγωνίες, τις ελπίδες της πρόσκαιρης αυτής ζωής των θνητών ανθρώπων. Τίποτε λοιπόν δεν είναι πιο θαυμαστό ότι ο μύθος αυτός έγινε υποκείμενο όλων σχεδόν των γνωστών ποιημάτων από την αρχαιότητα που αναφέρονται στα έργα του Ηρακλέους, τα οποία πλάστησαν κατά παρόμοιο τρόπο. Για την αληθή ύπαρξη του Ηρακλή δεν αμφιβάλλουν οι ιστορικοί εξηγητές, αλλά υποστηρίζουν ότι ένας μόνον άνθρωπος δεν θα μπορούσε να κατορθώσει σε μια ζωή τέτοια κατορθώματα όσα διηγούνται, και γι' αυτό φάνηκε σε πολλούς απίστευτο ένας και μόνον άνθρωπος να μπορέσει να κάνει τέτοια μεγάλα κατορθώματα. Γι' αυτό και οι μαρτυρίες στους ήρωες που φέρουν το ίδιο όνομα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι Ηρακλειδείς ήταν πολλοί και βρίσκουμε μεταξύ αυτών Ηρακλή στις Ινδίες, στους Αιγυπτίους, στους Τυρίους ή Φοίνικες και Ηρακλή στον ελλαδικό χώρο στη Θήβα. Ο Φιλόστρατος στο έργο του για τον Τιανέα, τον Απολλώνιο, αναφέρεται σε εικονογραφημένα κλασικά τα οποία διηγούνται την συνάντηση του Ηρακλή με τις δύο θεότητες, την αρετή και την κακία, και την απάντηση του Ηρακλή και την πρόθεση του Ηρακλή να ακολουθήσει τον δύσκολο δρόμο της αρετής. Φιλόστρατος, τα εστον Τιανέα Απολλώνιον, έκτο βιβλίο. Είδες εν ζωγραφίας λόγης και τον του προδίκου Ηρακλέα? Είδες σε εικονογραφημένα βιβλία τον Ηρακλή του προδίκου? Ο πρόδικος ήταν σοφιστής από την Κύο. Σε αυτόν αναφέρεται ο Ξενοφώντας τα απομνημονεύματά του στο δεύτερο βιβλίο του. Όταν ο Ηρακλής περνούσε από την παιδική στην εφηβική ηλικία, βρέθηκε σε ένα σταυροδρόμι και στάθηκε με απορία ποιον δρόμο να ακολουθήσει από τους δύο που ανοίγονταν μπροστά του. Τότε του φανερώθηκαν δύο γυναίκες, η αρετή και η κακία, οι οποίες του πρότειναν να ακολουθήσει ελεύθερα όποια από τις δύο θα ήθελε να ακολουθήσει. Η αρετή του πρότεινε ζωή δύσκολη και επίπονη στην αρχή, αλλά αν την ακολουθούσε, στο τέλος θα τον περίμενε η δόξα, ενώ η κακία του πρότεινε ζωή γεμάτη ειδονές και χωρίς καθόλου κόπους, αλλά δίχως καμιά δόξα.
Ο Ηρακλής, αφού τις άκουσε και τις δύο, προτίμησε να πάρει τον δρόμο της αρετής. Τα έργα του Ηρακλή αποτελούνται από πολλές νίκες εναντίον τυράννων, γιγάντων και τεράτων. Από την εξολόθρευση αυτών των βλαβερών θηρίων και των ανθρώπων κακούργων, ο Ηρακλής πήρε την επωνυμία Αλεξίκακος. Μερικοί μάλιστα ερμηνεύουν συμβολικά τον Ηρακλή ως θεό της αρετής και τα τέρατα τα οποία καταπολέμησε ως την κακία, η οποία δαμάζεται πάντοτε από την αρετή. Πολλοί ήρωες συγχωνεύτηκαν με την ζωή και τους άθλους του Ηρακλή στην πάροδο των αιώνων. Αλλά οι ποιητές, οι οποίοι παρέλαβαν τον μύθο και έπλασαν με τα λόγια τους ποιητικό λόγο και ρήμα για να είναι πιο εύκολη η αποστήθηση και η απομνημόνευση των ποιημάτων αυτών, έδωσαν ιδέα, έναυσμα, όθηση και στους εικονογράφους να παραστήσουν τον Ηρακλή σύμφωνα με την εικόνα την οποία έδινε η ποίηση. Πώς ήταν λοιπόν ο Ηρακλής, αυτός που έπρεπε τα παιδιά να θυμούνται τους άθλους του, σε μία παράσταση ποιητική, στην οποία ο ποιητής διδάσκει το καλό και το κακό, την αρετή και την κακία, την οποία το παιδί θα πρέπει να κρίνει και θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτό το καλό παράδειγμα της αρετής και να αποφύγει την κακία όπως ο Ηρακλής. Η εικόνα του Ηρακλέους έμεινε σε μας για να δούμε πώς ήταν η μορφή του. Και αυτήν τη μορφή και τη συμπεριφορά του θα την δούμε μεταξύ ιστορικών προσώπων, τους οποίους οι συγγενείς, οι φίλοι, οι εχθροί και ο λαός τους, όταν πρόκειται να διοικήσουν λαούς αυτοί οι άνθρωποι, όντες βασιλείς, πιστεύουν ότι μοιάζουν είτε στα χαρακτηριστικά του προσώπου, είτε του σώματος, είτε στη συμπεριφορά του Ηρακλή. Την ιδέα την οποία συνέλαβαν οι ποιητές για τον Ηρακλή, προσπάθησαν αργότερα οι τεχνίτες να την καταστήσουν, αν ήταν δυνατόν, ορατή δια της εικόνος. Παριστούν λοιπόν τον Ηρακλή να έχει ισχυρούς και πλατείς ώμους, μικρό και παχύ λαιμό και ανάλογα μικρό κεφάλι, το οποίο φαίνεται χαμογελαστό. Σπάνια ο Ηρακλής δείχνει σημεία αγριότητας στο πρόσωπό του. Ως επιτοπλίστων ο Ηρακλής απεικονίζεται να φορά τη λεοντή, να κρατάει ρόπαλο, το οποίο έγινε από κλαδί ελιάς, σπανιότερα δε να κρατάει τόξα και βέλη. Αλλά ο Ηρακλής παριστάνεται σε διάφορες άλλες μορφές και θέσεις ανάλογα με τις σκηνές των διαφόρων ιστοριών. Άλλοτε τον βρίσκουμε σε παιδική ηλικία, άλλοτε νέο, κάποτε ως άνδρα και άλλοτε να αγωνίζεται και άλλοτε να πάσχει, άλλοτε να εφραίνεται και άλλοτε να αναπαύεται. Το άγαλμα του Ηρακλέους, το οποίο σώθηκε μέχρι τις ημέρες μας, είναι το γνωστό έργο του Αθηναίου Γλύκονος. Από τις διάφορες διηγήσεις για τη μορφή του Ηρακλή, διαλέγω μερικές πολύ ενδιαφέρουσες για να δούμε ότι ο Ηρακλής άρχισε να έχει υπερβολικά μεγάλο μέγεθος στην εφηβεία του. Καθώς μεγάλωνε ο Ηρακλής, έφτασε στο ασυνήθιστο ανάστημα των 4 πύχεων και 1 ποδιού, δηλαδή περίπου στα 1,80 στην εφηβεία του. Ο γιος του Ηρακλή στη Ρώμη με την βασίλισσα, αδελφή του βασιλιά Κάκου, την Κάκα, για την οποία θα ακούσετε λίγο αργότερα πώς ο Ηρακλής βρέθηκε να κάνει παιδί μαζί της στη Ρώμη, απέκτησε γιο τον Άντωνα, και αυτός ο Άντων είναι ο πρόγονος των Αντωνίνων,
και ο πρόγονος, ο προπαπούς του Μάρκου Αντωνίου, ο οποίος μας είναι γνωστός από την εκστρατεία του εναντίον της Αιγύπτου και την σχέση την οποία είχε με την τελευταία βασίλισσα της Αιγύπτου από την οικογένεια των Πτολεμαίων του Λάγου, από την Εορδαία, τη χώρα της Ανατολής, την Κλεοπάτρα. Ο Πτολεμαίος λοιπόν όχι μόνον υποστηρίζει ότι κατάγεται από τον Ηρακλή, αλλά και η μορφή του αποδεικνύει στους βίους παράλληλους. Ο Πλούταρχος περιγράφει την μορφή του Μάρκου Αντωνίου. Κεφάλαιο τέταρτο. Ο Αντώνιος είχε ευγενική φυσιογνωμία, πηγούνι με γένεια και πλατή μέτωπο και αετήσια μύτη που έδειχνε ομοιότητα στα αρενοπά χαρακτηριστικά του με αυτά των πινάκων και των αγαλμάτων του Ηρακλή. Υπήρχε και μια αρχαία παράδοση πως οι Αντώνιοι ήταν Ηρακλίδες, απόγονοι του Άντωνος, γιου του Ηρακλή. Ο Αντώνιος πίστευε ότι επιβεβαίωνε αυτή την παράδοση και με τη μορφή του σώματός του, όπως προαναφέρθηκε, αλλά και με την ενδυμασία του. Γιατί όταν επρόκειτο να τον δουν πολλοί, φορούσε έναν χιτόνα μέχρι τον μυρό του και κρατούσε στο πλευρό του ένα μεγάλο σπαθί και φορούσε από πάνω ένα βαρύ μανδύα. Στην Πελοπόννησο για τον βασιλιά Κλεομένη έλεγαν ότι έμοιαζε στη συμπεριφορά και στον τρόπο που βασίλευε με τον Ηρακλή, ο οποίος ήταν προσινής, όπως και αργότερα πίστευαν ότι έμοιαζε και ο Αλέξανδρος στον τρόπο που βασίλεψε όχι μόνο στην Μακεδονία, αλλά και στην Ανατολή, στην Οικουμένη, στο μεγάλο βασίλειο που δημιούργησε με τις κατακτήσεις του εναντίον των Περσών. Για τον Κλεομένη μας μιλά πάλι ο Πλούταρχος στους βίους παράλληλους. Κεφάλαιο 13. Ο Κλεομένης σε όλα γινόταν δάσκαλος αυτός ο ίδιος, προτείνοντας σαν παράδειγμα σοφροσύνης τη λιτή και αφελή ζωή του, που δεν είχε καμιά επίδειξη ούτε τίποτε το ξεχωριστό από τους άλλους πολίτες. Αυτό του έδωσε και κάποια επιρροή στα ελληνικά πράγματα. Γιατί οι άνθρωποι όταν παρουσιάζονται στους άλλους βασιλείς δεν αισθάνονται καθόλου κατάπληξη από τα πλούτη και την πολυτέλειά τους, αλλά μάλλον συχαμάρα για την υπεροψία και την ακαταδεξιά τους και την απέσια και σκληρή συμπεριφορά τους σε αυτούς που παρουσιάζονταν μπροστά τους. Όταν όμως πήγαιναν στον Κλεομένη, που κι αυτός ήταν και λέγονταν βασιλιάς, τον έβλεπαν χωρίς πορφύρες και χλαμίδες γύρω του, χωρίς κλινίδια, μικρά κρεβάτια και φορεία, τις απαντήσεις δεν τις έπαιρναν διαμέσου πολλών αγγελιαφόρων και θυρωρών, ούτε με σημειώματα, ούτε δύσκολα και αργά, αλλά μόνος του, ντυμένος με οποιοδήποτε ένδυμα, δεχόταν τους επισκέπτες και συζητούσε μαζί τους πολλή ώρα και έμενε με όσους είχαν την ανάγκη του με τρόπο ευχάριστο και φιλάνθρωπο, ώστε ήταν γοητευμένοι και καταϋποχρεωμένοι μαζί του και έλεγαν πως μόνον εκείνος καταγόταν από τον Ηρακλή. Στη Σκυθία ο Ηρακλής έφτασε περίπου στα 30 και χρόνια του και στην Σκυθία έμεινε ένα αποτύπωμα του ποδιού του, το οποίο επιδείκνυαν οι Σκύθες σαν δείγμα της παρουσίας και της διέλευσης του Ηρακλέους από τον τόπο τους. Η Ροδότου Ιστοριών, βιβλίο 4, Μελπομένη, κεφάλαιο 82. Θαυμάσια η χώρα αυτή δεν έχει, η Σκυθία, εκτός από τους πολλούς και μεγάλους ποταμούς της. Ως άξιο θαυμασμού, εκτός από τα ποτάμια και το μέγεθος των πεδιάδων της,
Θα αναφέρω, λέει ο Ηρόδοτος, αυτό. Κοντά στον ποταμό Τύρι, πάνω σε βράχο, επιδεικνύουν οι σκήθες ίχνος του ποδιού του Ηρακλή, που μοιάζει με βήμα ανδρός, όμως αυτό έχει μήκος δύο πύχιων. Δηλαδή, το πόδι του Ηρακλέους έφτανε τα 90 εκατοστά, γι' αυτό και ο πρώτος ναός αφιερωμένος στην θεά Αθηνά, στην Ακρόπολη των Αθηνών, είναι ο Εκατόμπεδος, γιατί ήταν 100 βήματα του Ηρακλέους. Ο Ευριστέας, ο ξάδελφος του Ηρακλή, του ανέθεσε έναν από τους πιο δύσκολους μύθους, τον οποίο ο Ηρακλής εξετέλεσε με πλήρη επιτυχία. Ο άθλος αυτός στέλνει τον Ηρακλή στην έσχατη δύση, στην χώρα του δίοντος ηλίου, όπως λέει ο μύθος, όπου ο Ηρακλής πρέπει να φέρει στον ξάδελφό του τα βόδια του Γυριώνη. Ο Γυριώνης ή Γυριονεύς ή Γυριών ήταν γιος του Χρυσάωρα και της Καλλιρόης, κόρης του ωκεανού. Ο Χρυσάωρ, αυτός με το χρυσό άωρ, δηλαδή με το χρυσό σπαθί, ήταν γιος της Μέδουσας ή της Γοργόνας και του Ποσειδώνα. Ο Γυριώνης ήταν τρισώματος γίγαντας, με τριπλό σώμα μέχρι τους γοφούς και τρία κεφάλια. Ο Γυριώνης κατοικούσε πέρα από τον απέραντο ωκεανό, στο νησί Ερήθεια, στις ομίχλες της Δύσης. Ερήθεια σημαίνει κόκκινη χώρα. Τα βόδια του Γυριώνη ήταν ο μεγάλος του πλούτος. Αυτά τα φύλαγαν ο βοσκός του, ο Ευρυτίων, και ο σκύλος του ο Όρθος ή Όρθρος, ο οποίος ήταν γιος του Τυφώνα και της Έχιδνας και αδελφός του Κέρβερου, ο οποίος φύλαγε τις πύλες του Άδου. Άλλοτε έλεγαν ότι ο Όρθρος και ο Κέρβερος είχαν πολλά κεφάλια και άλλοτε ότι είχαν σώμα φιδιού. Η χώρα του Γυριώνη βρίσκεται έξω από την ημετέραν θάλασσα, δηλαδή έξω από τη δική μας θάλασσα, έξω από τη Μεσόγειο. Εκεί, σύμφωνα με το μύθο, υπήρχε επιγραφή την οποία είχε θέσει ο Ηρακλής όταν αντιμετώπισε τον γίγαντα Αντέο, η οποία έγραφε «Μη περαιτέρω, από εδώ και πέρα δεν υπάρχει τίποτε» ή «Δεν μπορείς να πας από εδώ και πέρα». Γι' αυτό ο Ηρακλής, γνωρίζοντας ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο το ταξίδι στον μεγάλο ωκεανό της Δύσης, ταξίδεψε με τα καράβια του και τον στρατό του, γιατί όπως αναφέρει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης και ο Στράβωνας ο γεωγράφος, η εκστρατεία αυτή εναντίον του Γυριώνη είναι πολεμική και ο Ηρακλής οδηγεί στην χώρα του Γυριώνη μεγάλο στρατό. Ή ο στρατός περιμένει τον Ηρακλή στην Ευρώπη, στην Ιβηρική Χερσόνησο. Ο Ηρακλής, γνωρίζοντας ότι ο στρατός του είναι δύσκολο να πλεύσει τον ωκεανό, τον αφήνει στην Ιβηρική Χερσόνησο, όπου αργότερα θα αντιμετωπίσει τους γιους του Χρυσάωρος ή Γυριώνη με την επιστροφή του, αφού έχει πάρει, αφού έχει κλέψει τα βόδια του Γυριώνη και έχει σκοτώσει τον βασιλιά της Μεγάλης Ηπείρου. Γι' αυτό ο Ηρακλής, μη έχοντας τη δυνατότητα να οδηγήσει τα καράβια του και τον στρατό του στην χώρα του Γυριώνη, πηγαίνει στην Αφρική, πηγαίνει στην Λιβύη και στην σημερινή περιοχή του Αλγερίου αρχίζει να τοξεύει τον Θεό Ήλιο, τον Θεό Απόλλωνα, με τα τόξα και τα βέλη που του έχει δώσει ο πατέρας του ο Δίας. Ο Απόλλωνας δέχεται τα βέλη πάνω στο φωτεινό του άρμα και ζητά να μάθει από τον Ηρακλή γιατί
προσπαθεί να ρίξει το φωτεινό του άρμα, δηλαδή τον ήλιο. Και ο Ηρακλής απαντά ότι δεν θέλει να ρίξει το άρμα του ήλιου, αλλά θέλει να πάρει από τον ήλιο, από τον Θεό Απόλλωνα, ένα από τα δικά του άρματα, το οποίο είναι φωτεινό, είναι ένα δέπας, ένας σκύφος, ένας σκαμμένος στο εσωτερικό του σκάφος, δηλαδή σκαμμένο αερόπλιο, το οποίο για να μην τον ρίξει, με το φωτεινό του άρμα ο Απόλλωνας του δίνει. Και με αυτό το σκάφος, σκύφος, σκύφτ, ο Ηρακλής πηγαίνει στην χώρα του Γυριώνη. Το δέπας του ήλιου μοιάζει με βαθύ κύπελο, μας λέει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης. Όταν ο ήλιος έδωσε στον Ηρακλή το δέπας, αυτός ταξίδεψε πάνω από τον ωκεανό και έφτασε με ασφάλεια στην Ερήθεια. Στην Ερήθεια ο σκύλος Όρθρος αντιλήφθηκε τον Ηρακλή, αλλά ο ήρωας τον σκότωσε και το ίδιο έκανε ο Ηρακλής και με τον βοσκό του Γυριώνη τον Ευρυτίωνα. Στον ίδιο τόπο βρισκόταν και τα βόδια του Άδη, τα οποία του τα έβοσκε ο βοσκός του Ομενίτης, ο οποίος ειδοποίησε τον Γυριώνη, ο οποίος ήρθε βιαστικά εναντίον του Ηρακλή στις όχθες του ποταμού Ανθεμούντα, του επιτέθηκε, αλλά ο Ηρακλής νίκησε με τα βέλη του τον Γυριώνη και μετά τη νίκη αυτή επιβίβασε τα βόδια του Γυριώνη στο δέπας του ήλιου και πέταξε μέχρι την άλλη όχθη του ωκεανού στην Ταρτισσό, όπου και αποβίβασε τα βόδια και παρέδωσε το δέπας, το σκάφος, τον σκύφο πάλι στον Απόλλωνα ήλιο. Ο Ελιανός μας λέει ότι ο Ηρακλής ευχαρίστησε τον Θεό Απόλλωνα για το μεγάλο δώρο, δηλαδή το δέπας, το οποίο δανείστηκε για να φτάσει, να πλεύσει, να αεροπλεύσει μέχρι την χώρα του Γυριώνη. Γι' αυτό έκτοτε ο Ηρακλής σε όλη του τη ζωή φορούσε δεμένο επάνω του, πάνω στη θήκη για τα βέλη και τα τόξα του, και το δέπας, το οποίο έμοιαζε με το πρώτο αγώνισμα το οποίο έθεσε ο Ηρακλής, ο Πενταδάκτυλος και τα αδέλφια του στην Ολυμπία ως προολυμπιακούς αγώνες, δηλαδή την ρήψη του δίσκου, η οποία θύμιζε στον Ηρακλή και στους ήρωες που τον ακολούθησαν στον άθλο του εναντίον του Γυριώνη την πτήση με το αερόπλιο πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό, τον οποίο ο Ηρακλής διέσχισε με το δέπας, το σκάφος, τον σκύφο του Θεού Ήλιου. Τα πρώα Ολυμπιακά αγωνίσματα, τα οποία έθεσε ο Ηρακλής στην Ολυμπία, ήταν η ρήψη δίσκου, η άντληση νερού σε ένα μέρος που βλέπεις από ψηλά και υποθέτεις ότι έχει μέλλον και ζωή όταν υπάρχει νερό και πώς θα το αντλήσεις αυτό. Ήταν η πολυφαγία, ποιος θα φάει ένα βόδι νωρίτερα από τους άλλους, γρηγορότερα από τους άλλους, και επίσης και η πολυποσία, όπου ο Ηρακλής σε απομίμηση του σκύφου δημιούργησε έναν σκύφο, ένα είδος αγγείου που χωρούσε 28,5 περίπου κιλά κρασί και νίκησε και στα 4 αγωνίσματα των Ολυμπιακών αγώνων, για το ότι η χώρα του Γυριώνη είναι η Νότιος Αμερική. Μας το λέει ο Πλούταρχος στο έργο του περί του εμφαινομένου προσώπου, το κύκλο της Σελήνης. Δηλαδή στο πρόσωπο που μπορεί να διακρίνει στο ορατό μέρος της Σελήνης, που βλέπει κάθε άνθρωπος πάντα το ίδιο μέρος από την γη.
Ο Πλούταρχος λέει ότι ο Όμηρος στην Οδύσσια, στην 8η ραψοδία του, στο στίχο 244, αναφέρεται στην Ογυγία, ένα νησί που βρίσκεται μακριά στη θάλασσα, το οποίο απέχει δρόμο 5 ημερών από την Βρετανία για αυτόν που πλέει προς τα δυτικά. Και ο Πλούταρχος συνεχίζει. 3 άλλα νησιά, τα οποία απέχουν σε ίση απόσταση από εκείνην, δηλαδή την Ογυγία, και μεταξύ τους, βρίσκονταν πέρα από αυτήν την Ογυγία, προς το σημείο που δει ο ήλιος το καλοκαίρι. Σε ένα από αυτά τα νησιά, όπως λένε στο μύθο του οι βάρβαροι, είχε φυλακίσει τον Κρόνο ο Δίας και εκείνος, έχοντας για φρουρό του τον γιο του, είχε εγκατασταθεί δίπλα σε εκείνα τα νησιά και σε εκείνη τη θάλασσα, την οποία ονομάζουν Κρόνιο Πέλαγος. Όσο για τη Μεγάλη Ήπειρο, από την οποία τριγυρίζεται σε κύκλο η Μεγάλη Θάλασσα, από τα άλλα νησιά απέχει λιγότερο, από την Ογυγία όμως γύρω στα 5.000 στάδια, δηλαδή 100.000 χιλιόμετρα, και το ταξίδι γίνεται με πλοία, με κουπιά, γιατί το πέλαγος διασχίζεται αργά και είναι λασπόδες λόγω των πολλών ρευμάτων. Τα ρεύματα βγαίνουν από τη Μεγάλη Ηπειρωτική χώρα, δημιουργούν προσχώσεις και η θάλασσα είναι πυκνή, γεώδης, και θεωρήθηκε πως είχε παγώσει. Από τα ηπειρωτικά μέρη, όπως λένε οι βάρβαροι, τα προς τη θάλασσα, κατοικούν οι Έλληνες γύρω από κόλπο όχι μικρότερο από τη Μεώτιδα, δηλαδή την Κρυμαία θάλασσα, που το στόμιό του βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το στόμιο της Κασπίας θάλασσας. Εκείνοι αποκαλούν και θεωρούν τους εαυτούς τους και ηπειρώτες και νησιώτες, όσοι κατοικούν αυτή τη γη, επειδή περιβρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα. Πιστεύουν επίσης ότι με τους λαούς του Κρόνου αναμίχθηκαν αργότερα όσοι έφτασαν με τον Ηρακλή και παρέμειναν, και ότι το ελληνικό στοιχείο που έσβηνε ήδη εκεί και ήταν υποταγμένο στη βαρβαρική γλώσσα, τους νόμους και τον τρόπο ζωής, αναζωπυρώθηκε και, για να το πούμε έτσι, και έγινε πάλι ισχυρό και σημαντικό. Γι' αυτό τις ανώτερες τιμές έχει ο Ηρακλής και δεύτερος έρχεται ο Κρόνος. Και από τον Πλούταρχο πηγαίνουμε στον Διόδωρο τον Σικελιώτη, ο οποίος μας περιγράφει την επιστροφή του Ηρακλέους στο Άργος, αλλά κυρίως θα τελειώσουμε το ταξίδι του στην Μακεδονία και τα βόδια τα οποία καταλήγουν στην βοτιαία χώρα, την χώρα των βοδιών, στην πρωτεύουσα την Βουνόμια, όπου τα βόδια μπορούσαν να βρουν νομή, δηλαδή τροφή. Και εκεί το παράδειγμα του Ηρακλέους στην βοτιαία χώρα, όπου βρίσκεται και η πατρίδα του, η Πέλα, ακολουθεί ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος στέλνει επίσης βόδια από την Ινδική χώρα όταν την κατακτά τον 4ο αιώνα π.Χ. Διόδωρος Σικελιώτης, ο Ηρακλής έφτασε στον ωκεανό, στα Γάδυρα, και έστησε στήλες πάνω και στις δύο Ηπείρους, δηλαδή στον σημερινό βράχο του Γιβραλτάρ, και στην Λιβύη, δηλαδή στην Αφρική, και στην απέναντι Ευρωπαϊκή Ακτή. Την Κάπη ή Κάλπη, και στον βράχο Χέουτα ή Θέουτα ή Αβίλη. Πολλοί ληστές επιδίωξαν να κλέψουν τα βόδια
κατά τη διάρκεια της επιστροφής του Ηρακλή στις χώρες της Δυτικής Μεσογείου. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης και ο Στράβωνας μας σώζουν τα ονόματα των χωρών που ίδρυσε ο Ηρακλής με ντόπιους κατοίκους άλλοτε και άλλοτε με απίκους που άφησε από τον στρατό του στις ιδανικές περιοχές που κατά τον Ηρακλή έπρεπε να απικηθούν, να κατηγηθούν. Ποιοι είναι οι Ευρωπαίοι απόγονοι του Ηρακλέους κατά τον Διόδωρο τον Σικελιώτη? Ο Ηρακλής με τον στόλο του που τον ακολουθούσε κατά μήκος των ακτών πέρασε στην Ιβηρία όπου βρήκε τους τρεις γιους του Χρυσάωρα με μεγάλες δυνάμεις οι οποίοι είχαν στρατοπεδεύσει σε κάποια απόσταση μεταξύ τους. Ο Ηρακλής αφού προκάλεσε μάχη με τον καθένα χωριστά σκότωσε και τους τρεις αρχηγούς και αφού υπέταξε την Ιβηρία πήρε μαζί του τις αγέλες, τα κοπάδια των περίφημων βοδιών. Καθώς διέσχιζε την χώρα των Ιβύρων, κάποιος από τους ντόπιους βασιλείς τον τίμησε. Αυτός ήταν άνθρωπος που ξεχώριζε για την ευσέβεια και τη δικαιοσύνη του. Σε αυτόν ο Ηρακλής άφησε ένα μέρος των αγελάδων ως δωρεά προς τον βασιλέα. Εκείνος τις δέχθηκε και τις αφιέρωσε όλες στον Ηρακλή και κάθε χρόνο θυσίαζε προς τιμήν του τον καλύτερο τάβρο. Όσο για τις αγελάδες, παρέμεινε μέχρι τις ημέρες μου, λέει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, δηλαδή τον 1ο αιώνα π.Χ., να τις θεωρούν ιερές στην Ιβηρία. Ο Ηρακλής αφού παρέδωσε τη βασιλεία των Ιβύρων στους άριστους μεταξύ των εγχωρίων, ο ίδιος πήρε τον στρατό του και πέρασε στην Κελτική. Αφού την διέσχισε ολόκληρη, έθεσε τέλος στις συνήθειες μέχρι τότε και παρανομίες και ξενοκτονίες, δηλαδή να σκοτώνουν τους ξένους, και επειδή από όλα τα έθνη μεγάλο πλήθος ανθρώπων συστράτευαν εκούσια με τη θέλησή τους μαζί του, ίδρυσε μια αρκετά μεγάλη πόλη την οποία ονόμασε Αλυσία, από την περιπλάνηση κατά την εκστρατεία του. Αλιό περιπλανέμε και άλλης άλλιος η περιπλάνηση. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, η Αλυσία, η Ελιζέ, είναι το σημερινό Στρασβούργο της Γαλλίας. Με τους κατοίκους όμως της πόλεως, ο Ηρακλής ανέμειξε και πολλούς από τους ντόπιους, οι οποίοι εξαιτίας του πλήθους των επικράτησαν και το αποτέλεσμα ήταν να εκβαρβαριστούν όλοι. Οι Κέλτες μέχρι σήμερα, συνεχίζει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, τιμούν εκείνη την πόλη και τη θεωρούν εστία και μητρόπολη ολόκληρης της Κελτικής. Ο Ηρακλής, περνώντας από την Ευρώνα, την πόλη την οποία ταυτίζει ο γεωγράφος Στράβωνας με τη σημερινή Λιόν, εμέθησε και κοιμήθηκε με την κόρη του βασιλιά των Βευρίκων, η οποία απέκτησε από τον Ηρακλή ένα φίδι. Τρόμαξε η Πυρήνη, αυτό ήταν το όνομα της κοκκινομάλας πριγκίπισσας των Βευρίκων, από το νεογέννητο φίδι, έφυγε στα βουνά όπου την κατασπάραξαν τα άγρια θηρία. Ο Ηρακλής όταν επέστρεψε και έμαθε για τον θάνατό της, την έθαψε με όλες τις τιμές μιας ηρωίδας γυναίκας του και ονόμασε τα βουνά στα οποία την έθαψε Πυρηναία. Στα βόρεια ο Ηρακλής διέσχισε μια όμορφη χώρα, την Γαλατεία, όπου έκτισε την πόλη Αλεσία. Στη χώρα αυτή τον ερωτεύτηκε η κόρη του βασιλιά και τον έκανε δικό της. Από τον έρωτά της απέκτησε έναν γιο τον Γαλάτη, ο οποίος όταν μεγάλωσε με την ανδρεία του συνένωσε ολόκληρη τη χώρα και της έδωσε το όνομά του, Γαλατεία. Όταν ο Ηρακλής διέσχισε την χώρα της Βρετανίας, αναγκάστηκε να ενωθεί με την κόρη του βασιλιά
Γιατί αυτή στην αντίθετη περίπτωση αρνιόταν να του επιστρέψει τα βόδια που του είχε κρύψει. Ο Ηρακλής με την όμορφη αυτή κόρη απέκτησε έναν γιο τον Κελτό. Ο Ηρακλής έδωσε για γυναίκα στον Κελτό την Κελτίνη, την κόρη του βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας. Για τον έρωτα και τον γάμο του Κελτού με την Κελτίνη έχουμε αναφορές στην 30η ιστορία του Παρθενίου που αναφέρεται στα αρχαία ερωτικά πάθη. Ο Ηρακλής μετά την Κελτική πορεύτηκε στην Ιταλία και καθώς περνούσε την ορεινή περιοχή των Άλπαιων, οδοποίησε την τραχύτητα της οδού και το δύσβατον έκανε λεωφόρο τον δύσβατο και κακοτράχαλο δρόμο, ώστε να γίνει βατός για τα στρατεύματα και υποζύγια με αποσκευές. Οι βάρβαροι που κατοικούσαν σε εκείνη την ορεινή περιοχή συνήθιζαν στα δύσβατα σημεία να περικόπτουν και να καταλυστεύουν τα στρατεύματα που περνούσαν, αλλά όλους αυτούς τους υπέταξε ο Ηρακλής και αφού σκότωσε τους αρχηγούς που έκαναν τις παρανομίες, επίησεν ασφαλή της μεταγενεστέρης την οδηπορία. Έκανε δηλαδή ασφαλή την οδηπορία για τους μεταγενέστερους. Διελθόν δε τας Άλπης και την νυν καλουμένης Γαλατίας την πεδιάδα, δεξιόν επίησατο την πορείαν δια της λυγιστικής. Αφού λοιπόν πέρασε τις Άλπης και διέσχισε την πεδιάδα της καλουμένης σήμερα Γαλατίας, ο Ηρακλής συνέχισε την πορεία του διαμέσου της λυγιστικής. Η λυγιστική χώρα σήμερα ονομάζεται Λιγουρία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο της πορείας του Ηρακλέους στην επιστροφή του με τα βόδια του Γυριώνη στον ελλαδικό χώρο είναι η στάση του Ηρακλέους στο Κρό. Το Κρό είναι μια γαλλική πόλης και περιοχή η οποία ταυτίζεται από τους ιστορικούς τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, τον Ηρόδοτο και τον Στράβωνα τον Γεωγράφο με την σημερινή πόλη της Μασσαλίας η οποία ήταν αποικία των Φωκαέων από τη Μικρά Ασία. Ο Ηρακλής δέχτηκε επίθεση από φιλοπόλεμους ντόπιους. Για να τους αντιμετωπίσει ο Ηρακλής χρησιμοποίησε τα βέλη του, αλλά κάποτε του τελείωσαν τα πολεμοφόδια και τότε ζήτησε τη βοήθεια του πατέρα του, του Διός, και εκείνος έβρεξε πέτρες από τον ουρανό. Ο Ηρακλής χρησιμοποίησε τις πέτρες σαν βλήματα και νίκησε τους εχθρούς του. Η Μασσαλία κατά τον Στράβωνα. Γεωγραφικά Δέλτα 4. Κτίσμα δε εστί Φωκαιαίων η Μασσαλία. Η Μασσαλία είναι κτίσμα των Φωκαιαίων. Είναι κτισμένη σε βραχώδη τόπο. Το λιμάνι βρίσκεται σε έναν αμφιθεατρικό λόφο που βλέπει προς τον νότο. Ο τόπος είναι καλά τυχισμένος, τόσο το λιμάνι όσο και ολόκληρη η πόλη. Το μέγεθός της είναι αξιόλογο. Στο ακροτήριο είναι κτισμένο το Εφέσιο, ο ναός της Εφεσίας Αρτέμιδος και το ιερό του Δελφινίου Απόλλωνος, κοινό ιερό όλων των Ιώνων. Το Εφέσιο είναι ναός της Εφεσίας Αρτέμιδος, γιατί όταν οι Φωκαιείς ξεκινούσαν από την πατρίδα τους, τους δόθηκε χρησμό που έλεγε να χρησιμοποιήσουν ως πλοηγό, ως ναύαρχο, αυτόν που θα τους έστενε η Εφεσία Αρτέμιδα. Γι' αυτό και αυτοί πήγαν στην Έφεσο και ζητούσαν να μάθουν με ποιο τρόπο θα έπαιρναν από τη θεά αυτό που τους ορίστηκε. Η θεά Άρτεμις παρουσιάστηκε στον ύπνο της Αριστάρχης, μιας γυναίκας εξαιρετικά έντιμης, και τη διέταξε να πλεύσει με τους Φωκαιείς, αφού πάρει μαζί της αφίδρυματή των ιερών. Μια παράσταση της θεάς από τα ιερά κοιμήλια. Έτσι και έγινε. Όταν στήθηκε η αποικία, δεν έκτισαν μόνο το ιερό, αλλά τίμησαν εξαιρετικά και την Αριστάρχη, ορίζοντάς την ιέρεια.
Επιπλέον στις πόλεις των αποικιών παντού τιμούν πρώτη τη θεά αυτή και κρατούν το ίδιο σχήμα του Ξώανου και όλα τα παραδοσιακά έθιμα τα τηρούν με τον ίδιο τρόπο όπως και στη Μητρόπολη τους, τη μητέρα πατρίδα τους, τις Φώκες. Η Φωκαΐς κατά τον Ηρόδοτο. Ηρόδοτου Ιστοριών, βιβλίο 1, Κλειό, κεφάλαιο 163. Οι Φωκαΐς πρώτοι από τους Έλληνες επιχείρησαν μακρινές πλεύσεις και αυτοί επίσης άνοιξαν τον δρόμο προς την Αδριατική θάλασσα, την Τυρινία, την Ιβηρία. Η Ταρτισσός είναι η Θαρσής της Παλαιάς Διαθήκης, σήμερα νησάκι στην έξοδο του ποταμού Γουαδαλκιβίρ, ο οποίος πήρε το όνομα Βέτιος, μπέστια από τα βόδια του Γυριώνη, τα οποία πέρασε από την Αφρική στην Ευρώπη ο Ηρακλής. Ο Ηρόδοτος συνεχίζει ότι οι Φωκαείς ταξίδευαν όχι με στρογγυλά, δηλαδή εμπορικά πλοία φορτηγίδες, αλλά με πεντικοντόρους, δηλαδή έκαναν πολεμική εκστρατεία στη Μεσόγειο. Όταν έφτασαν στην Ταρτισσό, κέρδισαν την αγάπη του βασιλιά των Ταρτισσίων, ο οποίος ονομαζόταν Αργανθίνιος και ο οποίος βασίλεψε στην Ταρτισσό επί 80 έτη, αφού έζησε συνολικά 120. Οι Φωκαείς κέρδισαν την αγάπη αυτού του ανθρώπου, που άγνωστο με ποιο τρόπο, κατά τον Ηρόδοτο, δεν ξέρει ότι εκεί ο Ηρακλής είχε ιδρύσει την πόλη νωρίτερα, ώστε αρχικά τους πρότεινε να εγκαταλείψουν την Ιωνία και να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας του επιθυμούσαν. Έπειτα, επειδή σε αυτά δεν έπειθε τους Φωκαείς, όταν πληροφορήθηκε από αυτούς για την ραγδαία αύξηση της δυνάμεως των Μίδων, τους έδωσε χρήματα για να περιφράξουν με τείχος την πόλη τους. Και τους έδινε αφιδώς χρήματα, γιατί αφενός μεν η περιφέρεια του τείχου τους έχει έκταση πολλών σταδίων και αφετέρου ολόκληρο το τείχος αποτελείται από μεγάλους λίθους καλά προσαρμοσμένους. Η Αριστάρχη βοήθησε τους Φωκαείς να φτάσουν ζωντανοί στην καινούρια πατρίδα την Μασσαλία και αυτήν την Ελληνίδα μάνα, την Ελληνίδα ιέρια που δείχνει τον ηρωισμό της, τιμούν οι Γάλλοι, γι' αυτό και η Μασσαλιώτιδα φοράει την περικεφαλαία της θεάς Αθηνάς, την Κίνα ή Κοινή, την μεγάλη πολεμίστρια των Ελλήνων. Μασσαλιώτιδα, στίχη και μουσική του Γάλλου αξιωματικού Ρουζέ Ντελίλ, γράφτηκε το 1792 και καθιερώθηκε ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας το 1795. Και ο Ηρακλής φτάνει στο Μονίκιον. Το λιμάνι του Μονικίου κατά τον Στράβωνα είναι ένας όρμος που δεν επαρκεί για πολλά ή μεγάλα καράβια. Στο λιμάνι υπάρχει ναός του Ηρακλή του Μενικίου. Σύμφωνα με τον Σέρβιο, σχόλια στην Ενιάδα, έκτη ραψοδία 829 στίχο, από την κορυφή Κινάη του Μένικου και τις πλαγιές των Άλπαιων, Μένικος ή Μόνικος σημαίνει μοναχικός, απομονωμένος. Η επωνυμία του τόπου αποδόθηκε στον Ηρακλή, όπως εξηγεί ο Σέρβιος, επειδή ο ήρωας έμεινε ο μοναδικός κάτοικος της Λιγηρίας, αφού έδιωξε τους κατοίκους της περιοχής και έμεινε επίσης μόνος του στους ναούς, οι οποίοι ήταν αφιερωμένοι σε αυτόν, γιατί δεν συνηθιζόταν να τον συντροφεύουν άλλες θεότητες στους ναούς που ήταν αφιερωμένοι μόνον στον Ηρακλή. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι το επίθετο «μοναχό» αναφέρεται στην απομονωμένη θέση του μέρους, μακριά από τις ελληνικές αποικίες
οι οποίες υπήρχαν σε αυτήν την περιοχή. Και ο Ηρακλής φτάνει με τα βόδια του γυριώνει στη Ρώμη. Η Ρώμη είναι απικία των Κρονίων, δηλαδή του Κρόνου, ο οποίος φεύγει διωγμένος από τον Όλυμπο και βρίσκει κρυψώνα, κρυφό μέρος για να κρυφτεί, στο μέρος που είναι σπηλές κάτω από τη γη, κατασκευές του ηφαίστου, με θερμές πηγές, το Λάτιο, που σημαίνει κρυψώνα. Οι Λατίνοι είναι οι κρυμμένοι, δηλαδή οι τρογλωδίτες που ζούσαν κάτω από τη γη, και η λατινική γλώσσα είναι η γλώσσα των κρυμμένων. Βυργίλιος Ενιάδα, Ραψοδία 8η, αυτός του πρώτος θέλησε Λάτιο τον τόπο να ονομάσει, γιατί έλαθε κρυφά και σίγουρα στον τόπο αυτό να ζήσει. Λάτιο λοιπόν, σύμφωνα με τον Βυργίλιο, σημαίνει κρυψώνα. Όπου λάθρα εβίωσε, λαθρέα έζησε κρυφά ο Κρόνος. Οι πρώτοι κάτοικοι του Λατίου, στα ανθρώπινα μέτρα, σύμφωνα με τον Βυργίλιο, κατάγονται από την Αρκαδία, από την βόρεια δυτική Πελοπόννησο, την πατρίδα του Θεού Πανός. Η φήμη λέει πως πρώτοι στους τόπους του Λατίου κατοίκησαν οι αρχαίοι πελασγοί και αφιέρωσαν το δάσος και την ημέρα της γιορτής αυτού του τόπου στον Σιλβανό, τον Θεό προστάτη ζώων και αγρών. Σε τούτες τις ακτές, απόγονοι του Πάλαντα, Αρκάδες κατοικήσαν, του Εύανδρου οι σύντροφοι, που το θηρεό σημό του, τη σημαία του, ακολουθήσαν. Τον τόπο τούτο διάλεξαν αυτοί και κτίσαν στο βουνό του. Και από τον παππού του Εύανδρου, τον Πάλαντα, Παλάντιο, την πόλη ονομάσαν. Ο Ηρακλής, σύμφωνα με τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, όταν έφτασε στη Ρώμη, εκεί ήταν το βασίλειο του Κάκου, που βασίλευε με την βασίλισσα αδελφή του και γυναίκα του, την Κάκα. Ο Κάκος έκλεψε ένα μέρος από τις αγελάδες και τα βόδια του Γυριώνη και τα εξαφάνισε από προσώπου γης. Ο Ηρακλής τα έψαξε, αλλά δεν μπόρεσε να τα βρει. Και η Κάκα, σύμφωνα με το μύθο, είπε στον Ηρακλή ότι θα του έδινε τρόπο, θα του έδειχνε τρόπο να βρει τα βόδια του εάν κοιμόταν μαζί της. Και ο Ηρακλής, σύμφωνα με το μύθο, άφησε στη Ρώμη τον γιο του, τον Άντωνα, από τον οποίο κατάγονται οι Αντωνίνοι. Ο τόπος αυτός αργότερα ονομάστηκε Forum Boarum, δηλαδή η αγορά των βοδιών. Ο Ηρακλής φέρνει τα βόδια του Γυριώνη στον βόρειο ελλαδικό χώρο, στη σημερινή Μακεδονία, τη χώρα των μεγάλων, των δυνατών, των ψηλών. Μακεδνός, Μακεδένες, Αιγύρες είναι οι Λεύκες στην Οδύσσια του Ομήρου. Και όποιος έχει πολλά βόδια λέγεται Βούτης στην Μακεδονία. Πολυβούτης, αυτός που έχει πάρα πολλά βόδια. Αβούτης, αυτός ο οποίος είναι φτωχός. Τα βόδια στη Μακεδονία τα μετρούν με τα κεφάλια. Κεφαλαιοκράτης και μεγάλο κεφάλαιο έχει ο πλούσιος ζωοτρόφος. Κουφάλια είναι η χώρα των κεφαλιών, εκεί που έχουν πολλά βοήδη οι Μακεδόνες. Στη Ρώμη επίσης με τα κεφάλια μετρούν τα βόδια της Κάκας, που τις άφησε ο Ηρακλής και στον γιο του τον Άντωνα. Το κεφάλαιο στα λατινικά λέγεται κάπιτο και τα κεφάλαια κάπιτα. Καπιταλίστα στη Ρώμη είναι αυτός που έχει πολλά κεφάλια βοδιών και Καπιτόλιο ονομάζεται ο τόπος που φυλάει τα βόδια του.
Ο Αριανός δεν πιστεύει ότι ο Ηρακλής έφτασε ποτέ στη Νότια Αμερική, αλλά πιστεύει ότι ο Αλέξανδρος έστειλε βόδια από την Ινδική στην Ελλάδα, μιμούμενος το παράδειγμα του προγόνου του, του Ηρακλή. Αριανού Αλεξάνδρου Ανάβασης, βιβλίο 5, κεφάλαιο 26. Εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι για τον γενναίο άνδρα τέλος του σκόπους του δεν είναι άλλο παρά οι ίδιοι οι κόποι του, οι οποίοι οδηγούν σε ένδοξα έργα. Και εγώ θα αποδείξω στους Μακεδόνες και στους συμμάχους ότι ο Ινδικός κόλπος ενώνεται με τον Περσικό και η Ιρκανία με τον Ινδικό. Από τον Περσικό κόλπο ο στόλος μας θα περιπλέψει τη Λιβύη μέχρι τις Ηράκλειες Στήλες. Και από τις Στήλες η εσωτερική Λιβύη θα γίνει όλη δική μας, όπως και ολόκληρη η Ασία, και όρια αυτού του κράτους θα είναι τα σύνορα που έδωσε ο Θεός στη γη. Ο Αλέξανδρος τιθάσευσε το άγριο άλογο από την Θεσσαλία, το οποίο έφερε να του πουλήσει ο Φιλόνικος. Για το άλογο αυτό ζητούσε 13 τάλαντα, ποσό τεράστιο για ένα ζώο. Ο Αλέξανδρος ονόμασε το άλογο αυτό Βουκεφάλα, γιατί το κεφάλι του έμοιαζε με κεφάλι βοδιού, όπως μας λέει ο Πλούταρχος, στον βίο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος έριξε τη χλαμίδα του, η οποία μοσχοβολούσε όπως και το σώμα του και το στόμα του Αλεξάνδρου, πάνω στο άλογο, το οποίο κανείς δεν μπορούσε να τη θασεύσει, γιατί φοβόταν τη σκιά του και τη σκιά του αναβάτη επάνω του, όταν προσπαθούσε, έχοντας από πίσω τον ήλιο, να ανεβεί ο αναβάτης για να μην βλέπει κατάματα τον ήλιο και ο ίδιος. Ο Αλέξανδρος τιθάσευσε το Βουκεφάλα και όταν επέστρεψε, κάνοντας τον πατέρα του να ανησυχήσει μετά από ώρες, όρθιος πάνω στο Βουκεφάλα, ο Φίλιππος του είπε «Παιδί μου, διάλεξε μια άλλη χώρα να βασιλέψεις μεγαλύτερη, γιατί η Μακεδονία δεν σε χωράει». Ο Πτολεμαίος λέει ότι στη Σινδία σε κάποια πόλη που ονομαζόταν Αριγαίο έγινε σκληρή μάχη και εξαιτίας του ανομάλου εδάφους και επειδή οι Ινδοί εκεί διαφέρουν από τους άλλους βαρβάρους της περιοχής γιατί είναι πιο δυνατοί. Αλλά και αυτοί εκδιώχθηκαν από το βουνό από τους Μακεδόνες και οι δυνάμεις του Λεωνάτου στο τρίτο τμήμα του στρατού τα ίδια έπραξαν. Νίκησαν και αυτοί τους απέναντι τους εχθρούς. Ο Πτολεμαίος λέει ότι εχμαλώτησαν πάνω από 40.000 ανθρώπους και πάνω από 230.000 βόδια. Και από αυτά ο Αλέξανδρος διάλεξε τα καλύτερα γιατί του φάνηκαν διαφορετικά στην ομορφιά και στο μέγεθος και ήθελε να στείλει στη Μακεδονία για την καλλιέργεια της γης. Ο Αλέξανδρος έστειλε στη Μακεδονία 30.000 βόδια, από εκείνα τα οποία του χάρισαν ή εχμαλώτησε από τους ηγεμόνες των Ιδών. Τα χαρακτηριστικά των βοδιών αυτών είναι τα μεγάλα κέρατα που φτάνουν ως 40 εκατοστά, τα οποία είναι πλατιά, τετραγωνικά στη βάση τους, δακτυλιωτά και με κατεύθυνση προς τα πίσω και προς τα έξω. Πολλοί βούβαλοι έχουν μια άσπρη κοιλίδα στο μέτωπο. Αυτά οι Μακεδόνες τα ονομάζουν τσαπάρικα. Πολλά βουβάλια έχουν μια άσπρη κοιλίδα στο μέτωπο. Αυτά οι Μακεδόνες τα ονομάζουν τσαπάρικα. Και μερικοί έχουν άσπρες κοιλίδες στα άκρα. Το κεφάλι τους έχει θέση οριζόντια και ο λαιμός τους δεν έχει λαμαρίδα. Το τρίχωμά τους είναι σκληρό και αραιό. Το βάδισμά τους είναι σιγανό και αδέξιο. Η βουβάλα παράγει 3 έως 5 λίτρα γάλα, το οποίο είναι πολύ παχύ. Όταν κάνει πολύ ζέστη, τα βουβάλια μένουν για πολλές ώρες μέσα στο νερό ή στο βούρκο. Στη χώρα μας τα βουβάλια χρησιμοποιήθηκαν για την άρρωση και την έλξη. Σήμερα έχουν μείνει πολύ λίγα βουβάλια για γάλα και αναπαραγωγή. Το κρέας τους έχει άσπρο λίπος. Σε κάθε ηλικία το λίπος στο κρέας των βουβαλιών αυτών
είναι πιο ανοιχτόχρωμο και θεωρείται κατώτερο από το κρέας των βοηδών. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Ηρακλή, του προγόνου του, του προτύπου του μαζί με τον Αχιλλέα, έστειλε στη Μακεδονία βόδια όπως αυτά που έφερε ο Ηρακλής ο ίδιος στην χώρα που γεννήθηκε, για να βελτιωθεί η κτηνοτροφία, για να γίνουν κτηνοτρόφοι από πολεμιστές οι Έλληνες, για να ζήσουν με τα αγροτικά προϊόντα, τα προϊόντα της γης και με τα ζώα ειρηνικά, να πίνουν το γάλα, να ντύνονται με τα δέρματά τους και να μην πολεμούν μεταξύ τους. Το παράδειγμα λοιπόν της ειρηνικής ζωής που έφερε ο Ηρακλής μετά την εκστρατεία του εναντίον του Γυριώνη στη Νότια Αμερική, ίσως στην χώρα της Αργεντινής, ακολούθησε και ο Αλέξανδρος, και εμείς αυτά τα παραδείγματα των ηρώων θα βλέπουμε, θα λέμε εδώ στην εκπομπή μας, για να γίνουν παραδείγματα προς μίμηση των παιδιών μας και των εγγονών μας, που ελπίζουμε ότι θα γίνουν πολύ καλύτεροι από μας. Χαίρετε, κυρίες, κύριοι και παιδιά. Ας γίνουμε όλοι καλύτεροι.